Καθησυχαστικός και ψύχρεμος εμφανίζεται ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, καλώντας τους πολίτες να πράξουν το ίδιο. Μιλώντας για τα κρούσματα στο νοσοκομείο, εξηγεί πως προέρχονται από όλη την περιφέρεια, ευχαριστώντας τους πολίτες που παραμένουν στα σπίτια τους. Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, σας ευχαριστούμε που συνεργάζεστε, που μένετε στο σπίτι, που υποστηρίζετε την προσπάθειά μας. Ξεκαθαρίζουμε ότι τα κρούσματα που ακούτε από το νοσοκομείο αφορούν συνολικά όλη την περιφέρεια και όχι μόνο την Αλεξανδρούπολη, γιατί το νοσοκομείο μας είναι νοσοκομείο αναφοράς για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είμαστε σε καλή κατάσταση και έχετε βοηθήσει και εσείς οι δημότες σε αυτό. Μαζί θα το περάσουμε. Με τη βοήθεια στο σπίτι, ο Δήμος και οι δομές του λειτουργούν κανονικά, εξ αποστάσεως, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχουμε φροντίσει για τους ηλικιωμένους και τους αρρώστους, κάνοντάς τους τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ και αγοράζοντάς τους τα φάρμακα. Ανέφερε επίσης ότι η καμπάνια για την ενημέρωση των δημοτών που κατοικούν στην Οδό Άβαντος είχε επιτυχία και πλέον όλοι οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης είναι ενημερωμένοι για το πώς πρέπει να πράξουν. Εξήγησε πως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ληφθούν νέα μέτρα για την ανακούφιση των επιχειρηματιών, καθώς και αναμένονται αλλαγές στην διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς. Οι συνδημότες μας της Οδού Άβαντος είναι ενημερωμένοι για όλα, με τη διανομή υλικού, καθώς και με ενημέρωση πόρτα-πόρτα. Έχουμε πλύνει και έχουμε απολυμάνει σχεδόν τα πάντα. Έχουμε μοιράσει τροφές για όλα τα αδέσποτα του Δήμου μας. Παρέχουμε ιατρική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στα 5 διάρια του Δήμου. Με ηχητικά μηνύματα, μέσω των αυτοκινήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, υπενθυμίζουμε την μοιάσκοπη κυκλοφορία. Στο επόμενο Δημοτικό μας Συμβούλιο θα λάβουμε μέτρα ελάφρυνσης για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους της λαϊκής αγοράς. Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, να μην φοβάστε. Μετατρέψτε τον φόβο και τον δικαιολογημένο πανικό σε θετική ενέργεια. Θέλουμε να μείνετε ψύχρεμοι, θέλουμε να μείνετε αισιόδοξοι, θέλουμε να μείνετε όλοι μέσα στο σπίτι.